από το φρόνημα στην επαναστατική διαδικασία. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε για τη διάθεση να προβάλλετε όλα αυτά τα οποία και από μοναστήρια μας και από ναούς μας υπάρχουν. Είναι αυτονόητη έκφραση πολλών ευχαριστειών και συγχαρητηρίων και στις άλλες Μητροπόλεις, ιδίως στη Μητρόπολη Ελασσόνας και τις μονές της που προσέφεραν πολλά από τα εκθέματα. Ευχαριστούμε για τη φροντίδα που δείχνετε και που θα δείξετε. Εξάλλου, πολλά από αυτά συντηρήθηκαν και χάρη στη δική σας έτσι μέρημνα και επιμέλεια. Και γενικά να εκφράσω τη χαρά μου για το ότι είμαστε εδώ όλοι απόψε, να αναθυμηθούμε αυτό το οποίο οι προπάτορές μας κληροδότησαν και είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σεβόμαστε τον κόπο. Όχι διότι μας κληροδότησαν κάτι απλώς παλιά, αλλά γιατί όταν το έφτιαξαν, πραγματικά το έφτιαξαν με ματωμένη ψυχή. Δεν ήταν άνετες οι καταστάσεις, δεν ήταν οι συνθήκες ικανές. Κόβανε από το ψωμί του παιδιού τους για να φτιάξουν εκκλησίες, να φτιάξουν τις εικόνες, να φτιάξουν όλα αυτά τα οποία εμείς σήμερα μπορεί και απλά να προσπερνάμε με ένα αδιάφορο οφθαλμό. Εσείς όμως, κυρία Υπουργέ, όχι ως μόνο του χώρου, αλλά και η κατεξοχήν τεχνοκράτης στο Υπουργείο Πολιτισμού, και επειδή έχετε εμπειρία από παλαιά, θα λέγαμε ότι η ζωή σας όλη έχει αφήσει έναν εξίδηλο στίγμα και από τότε που ήσασταν Γενική Γραμματεία και πιο παλιά. Σας θυμόμαστε όσοι ήμασταν στις θέσεις ευθύνης στην Κεντρική Εκκλησιαστική Διοίκηση. Γνωρίζουμε και την αγάπη σας και τη διάθεσή σας. Και γι' αυτό κατανοούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που τα θέλει αυτά και τα στηρίζει, και γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι και το ενδιαφέρον σας για τα ζεσμοπλητά μας, για τους ναούς μας, εκδηλώθηκε ήδη από το πρώτο βράδυ και ευχαριστώ δημοσία. Ήταν το πρώτο κυβερνητικό τηλεφώνημα που μου ήρθε, το δικό σας τηλεφώνημα, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα συνδράμετε και θα βοηθήσετε με ακόμη παραπάνω από αυτό που ήδη βγήκε. Ξέρουμε ότι είναι το πρώτο, θα έρθουν και άλλα, έτσι ώστε οι ναοί μας, οι ναοί ιδίως οι παλαιοί του 16ου-17ου αιώνας, να αποκατασταθούν και να μην μας τρομάζουν έτσι όπως τους βλέπουμε τώρα, αλλά να μας αναπαύουν ως χώροι ειρήνης και προσοχής. Καλωσορίσατε, ευχαριστούμε τους πάντες, καλή δύναμη.